Συρροή κρουσμάτων οξίας γαστρεντερίτιδας σε νεαρά άτομα ηλικίας από 18 έως 23 ετών καταγράφηκε από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Η προσέλευση των ασθενών παρέπεμπε σε επιδημία. Μέχρι τις 12 το βράδυ είχαμε 11 επισκέψεις. Από τις 12 και μέχρι τις 8 το πρωί είχαμε άλλες 32, συνολικά 43 περιστατικά. Ανάμεσα στις δεκάδες των πολιτών που έσπευσαν στο νοσοκομείο Χανίων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας ήταν και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η εικόνα αυτή είναι αυτό που λέει η λέξη, από το γαστρεντερικό τα συμπτώματα, έμετη, διάρρειες ως επιτοπλίστων και μια πυρετική κίνηση, η οποία μπορεί να είναι από μικρή δεκατική πυρετική κίνηση μέχρι 38 και μισό πυρετός. Αρχικά υπήρξε υποψία μικροβιακής γαστρεντερίτιδας από κατανάλωση τροφής ή νερού, κάτι που δεν επαληθεύτηκε καθώς τα αποτελέσματα εξετάσεων έδειξαν νοροϊό. Τα δύο πρώτα δείγματα που πήραμε και ελέγχθησαν με την μέθοδο PCR αφορούν σε νοροβάιρους, δηλαδή σε νοροϊό, όπως είναι χαρακτηριστικά ιός της, είναι μια ιογενής γαστρεντερίτιδα. Έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Είναι πολύ ανθεκτικός στις επιφάνειες στα απολυματικά και επίσης ένα πολύ μικρό υλικό φορτίο, δηλαδή της τάξης των 18 σωματιδίων του ιού, μπορεί να κολλήσουν κάποιο. Η πρώτη έρευνα της Επιτροπής Λοιμόξεων δείχνει ότι τα περιστατικά προέρχονται από διαφορετικές περιοχές των Χανίων και πως τα περισσότερα ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 23 ετών. Ο νοροϊός δεν είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται μέσω, δεν είναι βακτήριο, να σκεφτούμε ότι είναι κάτι αγχωτικό, το ότι θα πρέπει να πάρουν αντιβίωση. Είναι ένα αυτοπεριοριζόμενο νόσημα. Συνήθως από μία έως τρεις μέρες τα συμπτώματα έχουν περάσει. Στο νοσοκομείο Χανίων βρέθηκε σήμερα ο αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αριστομένης Αντωνιάδης, ο οποίος συναντήθηκε με ασθενείς φοιτητές και με την διοίκηση. Η συρροή προς το παρόν δεν φαίνεται από τον έλεγχο να μιλάμε για κάτι μικροβιακό ή για κάτι που να φοβόμαστε τον έλεγχο του νερού ή των τροφίμων. Η έξαρση ιογενούς γαστρεντερίτιδας οδήγησε την διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος των Χανίων στην άμεση λήψη μέτρων για να αποφευχθεί πρωτίστως η μετάδοση του ιού σε νοσηλευόμενους. Άρα θα περιορίσουμε στο ελάχιστο το επισκεπτήριο στο νοσοκομείο μας και θέλω να απευθυνθώ στους συμπολίτες μας. Τις επόμενες μέρες θα είναι περιορισμένο. Θέλω να γίνει απόλυτα κατανοητό αυτό και σεβαστό. Η πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Χανίων, Ειρήνη Λαγουδάκη, συστήνει καλή υγιεινή, ενώ τονίζει ότι δεν απαιτείται εξειδικευμένη νοσηλεία όσων προσβάλλονται από γαστρεντερίτιδα. Την ίδια στιγμή επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της καταλληλότητας του νερού στην Ακριτική Γάβδο μετά την δημοσιοποίηση αναλύσεων από την κάτοικο Έφη Γεωργακά, στις οποίες γίνεται λόγος για υπέρβαση ορίων συγκεκριμένων μικροοργανισμών και οι οποίες υποδεικνύουν μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Η αναλύση νερού που κάναμε η Διεύθυνση Χανίων κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των κρουσμάτων στη Γάβδο, της γαστρεντερίτιδας, που να ξαναπούμε για άλλη μια φορά σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του ΕΟΔΗ, δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη Γάβδο. Έχουμε κάποιες υπερβάσεις που είναι σε ενδεικτικές παραμέτρους και μόλις ένα-δύο σημεία που οι παράμετροι αυτοί είναι εκτός νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αναδείχθηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν τουρίστες και κάτοικοι νόσησαν μαζικά από γαστρεντερίτιδα. Εμείς οφείλουμε να τηρήσουμε την νομοθεσία, που σημαίνει δηλαδή μηδέν εντερόκοκοι, μηδέν Νικολάη σε όλα τα δείγματα. Από εκεί πέρα, οι άλλες υπερβάσεις, ξαναλέω, είναι σε ενδεικτικές παραμέτρους. Έχουμε δώσει ως υπηρεσία και εμείς και των Χανίων τις οδηγίες στο Δήμο, προκειμένου να κάνει συστηματική χλωρίωση, να κάνει νέες δειγματοληψίες. Ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, χαρακτήρισε συνηθισμένη την χαμηλή ποιότητα νερού σε μικρούς δήμους όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και το νερό δεν προστατεύεται. Είπε ωστόσο ότι έχει δοθεί εντολή διακοπής της υδροδότησης στα σημεία της Γάβδου όπου διαπιστώθηκαν υπερβάσεις μικροοργανισμών στο νερό.